Senorita, I wish I could pretend I didn't need ya. But Harry, that's it's true, la la la. It's true, la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for you. And in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me. Before I even knew her name, la 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 la. Για τους κομμάτι, αλλά όπως και να έχει, θα έχει ενδιαφέρον για το ανακαλύψουμε και να το ανακαλύψει και ο κόσμος. Άλλωστε, μπορούν να δουν και τα διαδικτυακά μέσα, θα λέγαμε, και δοχεία επικοινωνίας, τόσο το Facebook, το YouTube, το Instagram και όλες εκείνες τις διόδους. Θέλω όμως να πω καλό μεσημέρι και να καλωσορίσω δύο εκ των πέντε μελών, δύο πολύ όμορφα και πολύ ταλαντούχα κορίτσια, την Εστέλα Κοπάνου και την Ελεάνα Κόλια. Καλό μεσημέρι, κορίτσια. Ποια είναι ποια, για πείτε μου. Εγώ είμαι η Εστέλα Κοπάνου. Γεια σας, Εστέλα. Και εγώ είμαι η Ελεάνα Κόλια. Κορίτσια, θέλουμε να σας γνωρίσουμε. Μιλάμε για το συγκρότημα Vox The Acapella Group και πραγματικά ακαπέλα πάτε τα κομμάτια. Όμως, θέλω να μου πείτε, με αυτό το δύσκολο τρόπο τον οποίο έχετε ακολουθήσει, γιατί πραγματικά και αντικειμενικά βασίζεται εξ ολοκλήρου στην παραγωγή ήχων και μελωδιών από τις δικές σας φωνές. Άρα είναι σαν να κουρδίζετε τις φωνές σας κάθε φορά. Πώς προέκυψε αυτό το group, αυτή η όμορφη παρέα. Να σας πω, ξαναλέω, είμαι η Εστέλα. Η ιδέα ήταν δική μου λόγω του αντικειμένου του οποίου έχω σπουδάσει. Είχα πάντα ένα πάθος με τις φωνές και το πώς εξελίσσεται το όργανο, το οποίο είναι το δικό μας όργανο, έτσι, αυτό που μιλάμε. Και έτσι, βασικά, πάντα... Οδηγώντας το αμάξι μου, έχω τις καλύτερες ιδέες και πριν κοιμηθώ. Οπότε, άκουγα ράδιο και έλεγα, γιατί να μην έρθει και στην Ελλάδα ένα τέτοιο σχήμα. Γιατί θέλω να πω ότι στην Ευρώπη είναι αρκετά δεδομένο το ακαπέλα. Δηλαδή, το φωνητικό σύνολο χωρίς συνοδεία οργάνων. Ναι. Οπότε, πραγματικά, διάλεξα τους πιο ταλαντούχους στον χώρο που εγώ θεώρησα ότι μπορούν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο. Και να είμαστε. Και να είστε, θέλω να μου πείτε, ήσασταν φίλοι, γνωριζόσασταν πριν, είχατε ξανασυνεργαστεί με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, Στέλλα? Έχουμε συνεργαστεί στους χώρους θεατρικούς, μουσικές σκηνές. Ξέρετε ότι όλοι μεταξύ μας γνωριζόμαστε, ναι, επειδή δουλεύουμε στον ίδιο καλλιτεχνικό χώρο. Αλλά δεν ήμασταν φίλοι σαν παρέα. Γίνατε όμως. Οπότε θέλω να σας πω ότι αυτή η καραντίνα και όλο αυτό... Η στασιμότητα, να το πω, για μας ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να έρθουμε κοντά και να δέσουμε σαν ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι συμφωνεί και η Ελεάνα σε αυτό το οποίο λες, γιατί τη βλέπω να χαμογελά και ειλικρινά, πρέπει να το πω και στον κόσμο, είναι εντυπωσιακό το πώς μπορεί επακριβώς να δοθεί η μελωδία αυτή μέσα από τη δική σας παραγωγή της φωνής. Υπάρχει συγκεκριμένη προετοιμασία που γίνεται, δηλαδή... Είναι σαν να ζεσταίνετε τη φωνή σας περισσότερο από ότι συνήθως. Βάλτε μας λίγο στο δικό σας κλίμα, ναι, προετοιμασίας. Βέβαια. Αρχικά, αυτό το πώς δηλαδή γράφει τη μουσική λέγεται music arrangement, το οποίο το κάνω εγώ και ο στρατής Steel. Ουσιαστικά παίρνουμε τη μελωδία του τραγουδιού, ναι, και τοποθετούμε πάνω τα ρυθμικά μοτίβα που έχει το κάθε τραγούδι στην κάθε φωνή. Και έτσι βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα που ακούτε. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, πολύ κούρδισμα, δηλαδή δεν φτάνει μόνο να τραγουδάει ο καθένας τη φωνή του, να, και να είναι σόλο. Δεν είμαστε σόλο, είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα, δηλαδή χρειάζεται να βρούμε τους ήχους κάθε φορά του τραγουδιού, το ηχόχρωμα. Mm-hmm. Οπότε απαιτεί μεγάλη προετοιμασία από εμάς και μεγάλη και πολλές πολύ ώρες πρόβες. Δεν είστε σόλο, αλλά είστε σε όλο αυτό μαζί. Και αυτό είναι το πιο, ναι, σημαντικό, το οποίο κρατάμε για να χαμογελάσουμε κιόλας. Θέλω να αναφερθώ στους συνεργάτες, αν γίνεται. Ασφαλώς. Να πω πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μέσα και παρόλο που ήμασταν, ξέρετε, μέσα στην καραντίνα σε αυτή τη στασιμότητα, εμείς είμαστε ενεργοί στο ίντερνετ. Mm. Μπορείτε κιόλας να μας βρείτε στο Instagram, παπάκι Vox The Acapella Group 1. Και παρόλα αυτά ήταν κοντά μου η Ελεάνα Κόλια, Εύα Σταμάτη, Άντρεου Χάνικατ, Πάνος Δεσινιώτης και Ντίμτσο Μπάμπεκοφ.
ήταν κοντά μου σε όλο αυτό και φέραμε σφαίρας και είμαστε ακόμα εδώ και θα έρθουν και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και να ρωτήσω και την Ελεάνα, είναι στοίχημα, ναι, είναι πρόκληση το κάθε κομμάτι, δηλαδή είναι σαν challenge αυτό το οποίο θα δείτε, θα ακούσετε. Για παράδειγμα, με το καινούριο κομμάτι σας που κυκλοφόρησε, ένα κομμάτι αγαπημένο του Βέρτη, που θα ήθελα να μας μιλήσετε και γι' αυτό. Ήταν ένα νέο στοίχημα για εσάς? Σίγουρα κάθε κομμάτι έχει τις δυσκολίες του, πόσο μάλλον όταν εμείς πρέπει να έχουμε και το ρόλο του τραγουδιστή και το ρόλο του μουσικού οργάνου παράλληλα. Αλλά εμένα προσωπικά μου προκαλεί ενθουσιασμό και λίγο κάθε φορά αγωνιώ να δω ποιο θα είναι το επόμενο κομμάτι και πώς η Εστέλα ή ο Στρατής που έχουν αναλάβει τα arrangement και την οργάνωση των κομματιών, τι θα μας δώσουν κάθε φορά. Εμένα προσωπικά το κομμάτι το συγκεκριμένο του Βέρτ είναι πολύ αγαπημένο μου, ειδικά από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε. Και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ήθελα πολύ να δω πώς αυτό το πράγμα θα βγει και είμαι πολύ ικανοποιημένη. Εμείς να δείτε και αν βλέπουμε κιόλας πλάνα από το βίντεο κλιπ σας και μπορούμε μητρά να το ακούσουμε ως χαλή. Θέλω να ρωτήσω αν οι καλλιτέχνες έχουν επικοινωνήσει ποτέ μαζί σας, αν έχετε επιστροφές στο κομμάτι αυτό, αν σας ενδιαφέρει το πώς ο κόσμος θα δει την άλλη πλευρά μιας διαφορετικής εκτέλεσης, πραγματικά βγαλμένη από μέσα σας. Ακόμα είναι πολύ νωρίς γι' αυτό, συγγνώμη που διακόπτω την Ελεάνα, ενώ ότι επειδή είμαστε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είμαστε μόνο 2 μήνες μαζί εκτός καραντίνας. Νομίζω ότι ακόμα δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ για να το επικοινωνήσουμε αυτό. Εμείς όμως σας εντοπίσαμε μέσα από το Instagram, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αντιστοίχως και άλλοι σας έχουν επικοινωνήσει, οπότε θεωρώ ζήτημα χρόνου, επικείμενου κιόλας εγγύς χρόνου, να έχουμε τέτοιες επιστροφές. Σας ζήτησα σήμερα, θέλω να ρωτήσω όμως και την Ελεάνα, δεν την άφησα να ολοκληρώσει. Ελεάνα. Ναι, ξέχασα την ερώτηση, με συγχωρείτε. Αν είχατε επιστροφές στο κομμάτι αυτό, αλλά δεν πειράζει, αυτό το οποίο δεν ξεχνιέται, είναι το πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να συγχρωτιστούν, να συγχρονιστούν και τελικά να βγάλουν ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα 5 διαφορετικοί άνθρωποι, όχι μόνο μουσικά, γενικότερα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Η αλήθεια είναι ότι τώρα με την καραντίνα, ιντερνετικά δηλαδή, το όλο γίνεται πιο εύκολο. Γιατί όταν μαθαίνεις αυτή καθ' αυτή τη δική σου φωνή και δεν ακούς του άλλου να σε μπερδεύει, είναι λίγο πιο εύκολο. Όταν βέβαια βρισκόμαστε μαζί, είναι σαφώς πιο δύσκολο, γιατί δεν φτάνει η ατομική πρόβα του καθενός. Αλλά όταν εγώ, ας πούμε, τραγουδάω δίπλα στην Εστέλα, μπορεί αυτό της Εστέλας να είναι κόντρα με το δικό μου, οπότε να με μπερδεύει και εκεί είναι που μπαίνει πάρα πολύ το ομαδικό πνεύμα, γιατί χωρίς έναν η πρόβα δεν μπορεί να γίνει. Να το, απίστευτο. Και αυτό κρατάμε. Και έρχομαι ξανά στην Εστέλα για να τη ρωτήσω πώς σου έχουν φανταστεί όλο αυτό. Πώς το έχεις και το έχετε φανταστεί να οδεύει και να ταξιδεύει, δεδομένου κιόλας ότι ναι, μην είναι κάτι πρωτότυπο, είναι όμως και κάτι καινούριο για τα δεδομένα της χώρας μας. Ακριβώς. Να σας πω, το όνειρο θεωρώ των Vox είναι να μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει με εμάς. Αυτό θεωρώ ότι είναι το όνειρό μας και αυτός είναι ο στόχος μου, δηλαδή, και να φέρω και το group μαζί, να μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει με εμάς, να ακούει Vox και να χορεύει, να ακούει Vox και να διασκεδάζει. Αυτός είναι ο στόχος. Και να, ταυτίσουμε. Και να μιλήσουμε και τους Έλληνες και το ελληνικό κοινό πάνω σε αυτό. Δεν το ξέρει αυτό το είδος. Και είναι μεγάλο στόχος αυτό. Γι' αυτό διαλέγουμε και εμπορικά κομμάτια και pop κομμάτια, για να είναι πιο εύκολο στον Έλληνα να μπορεί να ακούσει κάτι τόσο διαφορετικό και πρωτόγνωρο και πρωτότυπο. Λοιπόν, και ξέρουμε ότι πολύ καλά ότι εκείνοι που ξεκινούν με μια καινοτομία, με το κάτι διαφορετικό, είναι αυτοί οι οποίοι χαράσουν τη δική τους πορεία και βεβαίως είναι αυτοί οι οποίοι μένουν ανεξίτηλοι και δημιουργούν. Οπότε είμαι βέβαιη ότι πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα να πούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για το χρόνο που αφιερώσατε για εμάς σήμερα, γιατί γεμίσατε ομορφιά και τις οθόνες μας κυριολεκτικά, αλλά και έχετε περάσει από, πώς το λένε, από δοκιμαστικό, από casting είστε και εσείς, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, καθένας από το μετερίζι του. Αλλά κυρίως μέσα από τη φωνή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά. Εγώ ευχαριστώ. Έτσι είναι. Προσπαθούμε, ξέρετε τι γίνεται. Προσπαθούμε πολύ σύντομα να συνδεθούμε με διαφορετικά σημεία του κόσμου, της χώρας μας. Να σας μεταφέρουμε αυτά τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα, αυτά τα οποία εντοπίζουμε, θέλω να πιστεύω, και πριν από άλλους, και να μοιραζόμαστε μαζί σας. Πάντοτε όμως με αυτόν τον γνώμονα του, κοιτάξτε να δείτε και πόσα πράγματα γίνονται. Και κοιτάξτε να δείτε ότι δεν συμβαίνουν μόνο σημαντικά πράγματα όπως κάποτε θεωρούσαμε στο εξωτερικό. Α, αυτή είναι πιο μπροστά από εμάς. Όχι. Πολλά μπράβο στα κορίτσια, πολλά μπράβο στα παιδιά, πολλά μπράβο στους Vox. Vox στα λατινικά σημαίνει φωνή. Όνομα και πράγμα. Λοιπόν.